Περιοχές, διαδρομές, αξιοθέατα αλλά και κάθε ενδιαφέρουσα πληροφορία αποτελούν τη βάση των δεδομένων της εφαρμογής που περιέχει ο εντυπωσιακός και χρηστικός ηλεκτρονικός ξεναγός iGuide που ανέπτυξαν το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με διάφορους ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους φορείς. Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι να καθοδηγεί με εκφώνηση, φωτογραφίες, χάρτες και άλλα στοιχεία τους χρήστες της, όπως για παράδειγμα στην Ξάνθη, όπου δίδεται πρόσβαση σε ένα πολύ σπάνιο υλικό που εκτείνεται από την ιστορία της περιοχής, τη βιοποικιλότητα, όπως και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Η περιφέρεια ενθαρρύνει οτιδήποτε έχει σχέση με την σύγχρονη και τη σύμφωνη με τις νέες τεχνολογίες προώθηση του τουρισμού. Ένα τέτοιο εργαλείο παρουσιάστηκε προχθές, το iGuide, που είναι μια συνέργεια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και μια σειρά επιστημόνων. Είναι ένα εργαλείο μοντέρνο, σύγχρονο, όπου ο καθένας μέσα από την συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένα σημεία που επέλεξε η ομάδα μόνη της στην περιφέρεια. Μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή της Αλικής στη Θάσο, την παλιά πόλη στην Ξάνθη, τα Άβδηρα στην Ξάνθη και άλλα σημεία. Εκείνο που πρέπει να τονίσω είναι ότι επεκτηνόμαστε ως περιφέρεια μέσα από τα διάφορα εργαλεία που έχουμε στο κάθε σημείο, αλλά έχουμε και σημεία αναφοράς όλο τον κόσμο πλέον. Η ηλεκτρονική διεύθυνση EMT, Greece, που σημαίνει East Macedonia Thrace Greece, είναι στο διαδίκτυο και ασχολείται μόνο με τον τουρισμό, είναι πάρα πολύ καλά δομημένη, σύγχρονα, με τρόπους που θα ζήλευε καθένας ο οποίος ασχολείται με την νέα τεχνολογία. Εκείνο που θέλω, τελειώνοντας, θέλω να παρατηρήσω ότι αποτελεί κεντρικό μας στόχο η ανάπτυξη του τουρισμού και ευχαριστούμε όλους εκείνους που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή που εγκαθίσταται σε smartphones ελεύθερα από το Google Play και καθοδηγεί τον επισκέπτη για την περιήγησή του σε διάφορα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, δίνοντας χρηστικά στοιχεία αλλά κυρίως περιγράφοντας όλο το ιστορικό, κοινωνικό και άλλο υπόστρωμα της περιοχής που παρακολουθεί. Η αφετηρία του προγράμματος κατά εφαρμογών γίνεται από την Ξάνθη και την Παλιά Πόλη, αλλά ήδη υπάρχουν διαδρομές για τον Έστω, τη Μαρόνια, το Πολύστυλο, την Αλική της Θάσου και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε όλη την περιφέρεια. Το έργο αυτό είναι μέσα στα γενικά πλαίσια εδώ πέρα που να προβάλλουμε την περιοχή μας. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας έργο που έχουμε κάνει. Είναι μια εφαρμογή κινητού που έχει βέβαια αρκετά στοιχεία καινοτομίας εν σχέση με τα άλλα, είναι ένας ξαναγός δηλαδή στο χέρι σου, αλλά αυτό που επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον είναι και το περιεχόμενο που προβάλλουμε. Το περιεχόμενο λοιπόν που σκεφτήκαμε να προβάλλουμε είναι μέρη τα οποία δεν είναι γνωστά. Για παράδειγμα να σας δώσω, από τα Άβδηρα προβάλλουμε το Πολύστυλο που είναι δίπλα στα Άβδηρα και δεν το ξέρει κανείς. Έχουμε την παλιά πόλη της Ξάνθης φυσικά, τη Μαρόνια, τα στενά του Νέστου και μετά έχουμε και τις Αλικές κάτω στη Θάσο. Είναι μέρη τα οποία δεν είναι τόσο πολύ προβεβλημένα και η βασική μας ιδέα είναι η Ελλάδα είναι γεμάτη από χαλάσματα αρχαία που πηγαίνει ο κόσμος και δεν ξέρει. Εμείς λοιπόν θέλουμε να του δώσουμε πληροφορία εκεί. Η πληροφορία δίνεται και μέσα από το διαδίκτυο αλλά δίνεται και μέσα από το κινητό. Έχεις έναν ξεναγό στα χέρια σου ο οποίος σου μιλάει και όπως προχωράς αυτόματα όταν πλησιάζει το σημείο ενδιαφέροντος ενεργοποιείται και σου λέει το τι θέλεις. Η πληροφορία τώρα που έχουμε εκεί επίσης είναι πάρα πολύ πρωτότυπη. Είναι αδημοσιεύτητα υλικά και για την παλιά πόλη και για τα Άβδηρα και για τη Μαρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, θα έλεγα να μπει κάποιος και να το δει. Υπάρχει και βέβαια και μια συνεργασία με την περιφέρεια σε όλο αυτό, έτσι. Η περιφέρεια φυσικά συμμετέχει στο έργο αυτό. Η περιφέρεια κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα τώρα στην προβολή την τουριστική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μάλιστα είχε πει ο Περιφερειάρχης ότι είναι μια εποχή αλλαγής για τη Θράκη στην οποία έχουμε ανοίξει τα σύνορά μας και προς βορρά και προς ανατολή και έτσι τουριστικά ενώ ήμασταν απομονωμένοι πριν τα προηγούμενα χρόνια τώρα ανοίγουμε και γι' αυτό κοιτάμε να προσελκύσουμε τον κόσμο.
Ένας από τους λόγους αυτούς είναι ότι η εφαρμογή δικιά μας είναι και στη βουλγαρική γλώσσα, για να απευθύνεται και στους ανθρώπους που έρχονται από τα βόρεια για να την ακούνε. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του, πώς γίνεται όλο αυτό? Ναι, οποιοδήποτε μπορεί να κατεβάσει, λέγεται iGuide, αν μπει μέσα στο Play Store, δυστυχώς είναι μόνο για Android στο, προς το παρόν, βρίσκει το iGuide, το κατεβάζει και μετά κάνει αυτή την περιήγηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και δεν είναι μόνο και σαν εφαρμογή ενδιαφέρουσα, αλλά είναι και σαν περιεχόμενο πολύ ενδιαφέρον. Θα μάθουμε όλοι πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Μια εφαρμογή που θα φανεί χρήσιμη τόσο στους κατοίκους της περιοχής, που θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν καλύτερα τον τόπο τους, όσο και στους ξένους επισκέπτες, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ομορφιές της περιφέρειας εύκολα και γρήγορα μέσω της εφαρμογής.